Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, απέναντι από το νέο λιμάνι, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μαχαιρωθούν. Ολονύχτια δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Φόβοι για επανάληψη των επεισοδίων, αφού διαφαίνεται κόντρα μεταξύ των μεταναστών που ζουν στο Λαδόπουλο με εκείνους της ΑΒΕΞ. Από τις 7 το βράδυ, οι κάτοικοι του Καστελόκαμπου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού, αντιδρώντας την πρόταση υπογειοποίησης της νέας διέλευσης του τρένου μετά την Κανελοπούλου. Με κατηγορίες τώρα για σοκαριστικές πράξεις εις βάρος των ανήλικων παιδιών του, βαρύνεται ένας 39χρονος από χωριό της Αχαΐας, ο οποίος δικάζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηλίας. Στις ελληνικές τώρα καλένδες φαίνεται να παραπέμπεται το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση του αριθμού των κλιμακίων σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Έτσι, ελάχιστοι πλέον θα δουν μειώσεις. Σε απόγνωση πατρίνη, οι αναπληρωτές καθηγητές αναγκάζονται να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί σε νησιά και ξοδεύουν περισσότερα από τον μισθό τους. Συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον τραγικό θάνατο των 3 φοιτητών στον Μόλο της Αγίου Νικολάου. Μνημόσυνο αύριο από τον Μητροπολίτη Πατρών στον τόπο της τραγωδίας. Ξαναχτύπησαν οι μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ στην Πάτρα. Καλούν τα θύματά τους να βγάλουν χρυσαφικά και χαρτονομίσματα πάνω στο κρεβάτι υπό τον φόβο βραχυκυκλώματος. Τους απασχολούν, τα παίρνουν όλα και εξαφανίζονται. Ξεκινά τώρα η λοταρία του Υπουργείου Οικονομικών για τις αποδείξεις. 1.000 ευρώ και αφορολόγητα σε 1.000 κυνηγούς αποδείξεων κάθε μήνα, υπόσχεται το Υπουργείο από τον Οκτώβριο. Θα υπάρχει και jackpot 8 εκατομμυρίων ευρώ τα Χριστούγεννα. Και εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Αν μας δώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.